Ούτε στα γόνα χαμένη. Το 17% θα χαρακτήριζε την ποιότητα του νερού της Αξιούπολης άριστη, ενώ το 3% κακή. Το 19% θα χαρακτήριζε τη τιμολόγηση του νερού του Δημοτικού Διαμερίσματος της Αξιούπολης Πανάκριβου. Το 1/4 δεν είναι ενημερωμένοι για θέματα εξοικονόμησης νερού. Το 93% πιστεύει ότι το καλοκαίρι έχουμε μεγαλύτερη κατανάλωση νερού. Το 57% πιστεύει ότι στη θερινή περίοδο έχουμε μεγαλύτερη κατανάλωση νερού διότι ποτίζουμε συχνότερο το κήπο. Το 54% πιστεύει ότι η μεγαλύτερη κατανάλωση νερού στο σπίτι γίνεται από το μπάνιο. Το 26% κατά μέσο όρο την εβδομάδα δεν χρησιμοποιεί το πλυντήριο ρούχων καθόλου, ενώ το 13% το χρησιμοποιεί κατά μέσο όρο την εβδομάδα 7 φορές και άνω. Το 66% κατά μέσο όρο την εβδομάδα δεν χρησιμοποιεί το πλυντήριο πιάτων καθόλου, ενώ το 7% το χρησιμοποιεί κατά μέσο όρο την εβδομάδα 7 φορές και άνω. Το 66% κατά μέσο όρο την εβδομάδα δεν καταναλώνει καθόλου νερού κάνοντας ντους, ενώ το 6% καταναλώνει κατά μέσο όρο την εβδομάδα 7 φορές και άνω. Το 57% κατά μέσο όρο την εβδομάδα δεν καταναλώνει καθόλου νερό ποτίζοντας το κήπο, ενώ το 6% καταναλώνει κατά μέσο όρο την εβδομάδα 7 φορές και άνω. Το 45% κατά μέσο όρο την εβδομάδα δεν καταναλώνει καθόλου νερό πλένοντας τη βεράντα με το λάστιχο, ενώ το 3% καταναλώνει κατά μέσο όρο την εβδομάδα 7 φορές και άνω. Το 64% κατά μέσο όρο την εβδομάδα δεν καταναλώνει καθόλου νερό πλένοντας το αυτοκίνητο, ενώ 0% κατά μέσο όρο την εβδομάδα 7 φορές και άνω. Το 16% αφήνει τη βρύση να τρέχει συνεχώς στα κανιντούς πάντοτε, ενώ το 32% ποτέ. Το 16% αφήνει τη βρύση να τρέχει συνεχώς στα πλένητα πιάτα στον νεροχύτη πάντοτε, ενώ το 29% ποτέ. Το 12% αφήνει τη βρύση να τρέχει συνεχώς στα βουρτζίζει τα δόντια του πάντοτε, ενώ το 45% ποτέ. Το 12% αφήνει τη βρύση να τρέχει συνεχώς τα ξυρίζεται, ενώ το 57% ποτέ. Το 92% καθαρίζει τη βεράντα ή τα μπαλκόνια του σπιτιού με λάστιχο. Το 74% πλένει το αυτοκίνητο με λάστιχο. Το 62% ρίχνει στον αεροχή το καθαρό απόσημο νερό χωρίς απορρυπαντικό που δεν χρειάζεται. Το 19% δεν ξέρει τι είναι το καζανάκι διπλής ροής. Το 75% αν διαπιστώσει διαρροή νερού σε κάποια βρύση στο σπίτι θα την επιδιορθώσει αμέσως, ενώ το 4% δεν θα την επιδιορθώσει ποτέ. Το 9% δεν ξέρει τι είναι το σύστημα συλλογής και αποθήκευσης βρόχιου νερού για το πότισμα του κήπου. Το 29% πιστεύει πως η Παιωνία είναι μια περιοχή που αντιμετωπίζει μικρό πρόβλημα νερού. Το 44% πιστεύει πως η περιοχή της Παιωνίας ίσως θα αντιμετωπίσει πρόβλημα νερού στο μέλλον.
Το 68% θα έκανε εξοικονόμηση νερού σε περίπτωση θλιψιδρίας. Ούτε σταγόνα χαμένη.